Το μικρό σπίτι στο Λιβάδι κάει και μαγειρέψαν λίγο έτσι την ψηφοφορία. Μαγειρέψανε μια ψηφοφορία και αυτή τη στιγμή στοχοποιήσανε κάτι ψυχολογικό εμπάνω. Εγώ δεν μαγείρεψα όμως ψήφους, Ελευθερία μου, και συγγνώμη που στο λέω και συγγνώμη που σου χαλάω το ωραίο σου σχέδιο. Αλλά εσύ είσαι αυτή που μαγείρεψες. Έλα τώρα να πουλήσεις τον αγώνα. Και πώς ήμουν όλο το βράδυ και το πρωί που σηκώθηκα να την ακούω να βρίσκει και να κάνει. Δεν ξέρει πώς ήμουνα. Και πώς πάλεψα εγώ να μπω μέσα και να σκίζω στο στήμα. Και αυτή τη φορά νιώθω ότι και εγώ, ότι εγώ μάλλον και η Στέλλα δικούμαστε, νιώθω ότι έχω αρχίσει να κουράζομαι. Καλώς ήρθατε στον τρίτο αγώνα της τρίτης εβδομάδας. Να μεταφέρει πιο γρήγορα τη σφαίρα. Σπρώξτε! Μαντάρουν τη βαριά μπάλα. Σπρώξτε! Τέλεια, δώσε, 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 δώσε! Άμα! Από πάνω εδώ! Με τον Νίκο δεν ταιριάζω. Σήμερα και όλες που μιλήσαμε, από τη στιγμή που δεν έβγαζε συνεννόηση. Αυτό που κάνει ο Νίκος γενικά είναι να ανακυκλώνει πράγματα. Ο Νικόλας δεν ήταν σε καμία κουβέντα που κάναμε όλοι μαζί σαν ομάδα μπροστά. Survivor All Star. Απόψε στις 9. Στον Sky.